Τέσσερις μέρες μετά το άγριο φωνικό στο δροσερό της Ξάνθης και μετά την προφυλάκηση των τεσσάρων δραστών, τα πράγματα δείχνουν να έχουν καταλαγιάσει. Η Δέλτα Τηλεόραση επισκέφτηκε την χαροκαμένη οικογένεια του 46χρονου στον οικισμό των Ρωμά. Νύχτα πολύ τρομάζει το παιδί και κλαίει. Τρομάζει γιατί είδε και αυτή με τα μάτια του, το παππού. Και τρομάζει όλα τα παιδιά τώρα, φύγουνε. Άλλο κόσμο, κόσμο, κόσμο. Μενοπές ακόμα τις μνήμες της άγριας νύχτας, σύζυγος, αδελφοί, γιος, εγγονοί και τα μικρά παιδιά της πολυμελούς οικογένειας μοιράζονται τη σοκαριστική στιγμή της δολοφονίας του δικού τους ανθρώπου. Η σύζυγος του αδικοχαμένου 46χρονου περιγράφει καρέ-καρέ όλα όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα. Τα αγόρια μου ήταν τα δύο εδώ, εγώ ήμουν εδώ πέρα και τα τρία αγόρια μου ήταν εκεί πέρα, κοιμούνταν. Και αυτός ήρθε από την πόρτα, χτυπάει πάρα πολύ δυνατά με τα χέρια. Τι ώρα ήταν αυτό, τι ώρα ήταν. Ήταν κάτι σε μια μισή δύο, χτυπάει δυνατά την πόρτα. Εγώ δεν έχω φωνή. Ποιος είναι. Δεν έχει τη φωνή, πάλι χτυπάει. Ποιος είναι, λέω, και όταν άκουσε τον άντρα του που είπε ποιος είναι, χάζεψε αυτό πώς να μπει και να σπάσει την πόρτα. Μόλις από εκεί μπήκε μέσα ένα σφαίρα μπαμ, απάνω ρίξε που είσαι, δεν ξέρω τώρα, είδε τον άντρα με εδώ. Ήθελε να σηκωθεί ο άντρας μου, ήρθε κοντά ακριβώς τον άντρα, μπαμ μπαμ δύο σφαίρες εδώ. Ο άντρα τύριο σκεπάω με την κουβέρτα, απάνω εγώ το σκεπάζω για να μην το χτυπήσει, με πιάνει από εδώ αυτός. Με πνίγει, με πετάει εδώ στο τοίχο και έπεσα κάτω εγώ, ζαλέστηκα, σηκώθηκα πάλι, πετάω από την κουβέρτα, πάλι με κλουτσιάει αυτός. Σηκώθηκαν τα γόνια μου, τρία αδρέφια εκεί, με χέρι-χέρι και έκλαιγαν, τσίριζαν τα παιδιά. Σταμάτα, λέω, τα γόνια μην είμαι μέσα, σε παρακαλώ. Δεν σκέφτηκε ούτε τα παιδιά. Δεν υπολόγισαν κανέναν, είπε η σύζυγος του 46χρονου που με δυσκολία προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Αυτός δεν καταλαβαίνει. Σήκω απάνω, ρε, λέει, σήκω, λέει, που έκλαψα το αγκόνιστο και έφυγε, λέει, ξανά τα κυπάρα, θα σας σκοτώσω όλες σας, λέει. Μπαμ, πάλι χτύπησε εδώ, στο πλάτι το χτύπησε δύο φορές, τρεις φορές. Έπεσε ξανά ο άντρας μου στα πόδια μου, λέει, έκλαιγα και ήθελε, δε, οι σφαίρες τελείωσανε. Ήθελα ακόμα να το χτυπήσει. Τρώμαξα, σηκώθηκαν τα παιδιά, σταμάτα, λέω, τα αγκόνια, έκαναν σοκ τα παιδιά, έκλαιγα. Πάρα πολύ. Μέχρι τώρα τρέμουν τα παιδιά. Αυτά ήταν τα παιδιά όλα μαζί με εδώ. Τα παιδιά με την Ολλανδία ήταν. Πάρα πολύ τρόμαξανε. Και λέει εκείνη το κορίτσι, λέει, που την έκλειψε ο γιος μου, λέει, ξανά θα την πάρω. Πού είναι αυτή, λέει. Μόλις το λύσα. Ναι, ψάχνα, ναι, αλλά το κοτσάκι ήταν απάνω με την άλλη την κόρη μου. Και θα την ψάξω, λέει, θα την βρω πάλι. Δεν έχει σφαίρα. Άκουσε ο γιος μου, λέει, τι γίνεται εδώ. Πάμε, λέει, να φύγουμε και ένας οδηγός ήταν έξω. Άναψε τη φώτα, έκλεισε για να είναι έτοιμα και να φύγουνε. Υπενθυμίζεται πως πριν από δύο μήνες ο καθομολογίαν δολοφόνος άρπαξε τη 14χρονη έγγονη του θύματος μέσα από κατάστημα μαναβικής προκειμένου να τη δώσει στον 17χρονο γιο του, ο οποίος μάλιστα ήταν παντρεμένος τέσσερις φορές. Όπως καταγγέλει η νεαρή κοπέλα, με την αρπαγή της την βίασαν, χειροδίκησαν επάνω της και της προκάλεσαν μόλοπες ακόμη και στο πρόσωπο. Πότε έγινε αυτό, κούκλα μου? Αυτό πριν δύο μήνες γίνεται. Ναι, ναι. Έπηγα μαγαζί να πάρω παππού μου λεμόνια. Ήταν άρρωστο, εγώ δεν είδα και έβαλα με αυτοκίνητο. Εγώ λέω, άστο με. Ναι. Πήγε στο μαγαζί να πάρει λεμόνι στο παππού του. Έχει το δράσεις με τα παιδιά του. Το πουτάει από το μαγαζί. Εγώ δεν είδα όμως. Και αυτό δεν τους είδε τις δράσεις. Το πουτάει, μετά τους βλέπει. Τους πουτάει, το βάζει στο αμάξι μέσα. Τη βιάζει. Τη βιάζει.
Με βιάζουνε, ναι. Τη βιάζουνε. Μετά ο παππούς λέει βγάτε τον γονή μου. Ο γιος του είναι 17 χρονών αλλά παντρεύτηκε 4 φορές. Ναι. Αυτή όχι. Αυτή τώρα θα πάρει τα 15, 14 χρονών είναι. Και λέει πώς θα έκλεψατε τον γονή μου απάνω στο μαγαζί, γιατί έχει βίντεο. Ναι. Πώς θα έκλεψατε. Λέει έλα να σμίξουμε. Εγώ, ο γιος σου λέει 3 φορές παντρεύτηκε. Πώς θα γονή μου λέει μικρό είναι, γιατί να σου το δώσω. Εμείς έχουμε το εσύ. Εντάξει, λέει θείο, αυτό λέει παπά, παππού λέει, να μην σου κάνεις ζημιά, να μην σε σκοτώσουν, λέει, δώσ' μου, λέει, μετά, λέει, εγώ, λέει, θα δω τι θα γίνει. Παππούς του λέει, το θέλεις, όχι παππού, αλλά λέει, να μην κάνουν ζημιά, γιατί λέει κακοί άνθρωποι. Το έδωσε ο παππούς του. Αυτοί το χτυπάνε, το έκαναν μαύρο, το ξύλο. Ναι. Έρχεται ο παππού, λέει, κοίτα, λέει ο ψυχορωμένος, λέει, τι έκανε την κόρη μου. Αν πεις το παππού σου, λέει, το σκοτώσουν στο σπίτι. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του 46χρονου θύματος ζητούν την εφαρμογή του νόμου και να μείνει στη φυλακή ο καθομολογίαν δολοφόνος, καθώς όπως καταγγέλουν, όταν πιάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο με χειροβομβίδες, όπλα και ναρκωτικά, φυλακίστηκε για λίγους μόλις μήνες και στη συνέχεια πλήρωσε εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος. Που το πρώτα που μπήκε στη φυλακή με μπολομπομπίδες, με ηρωίνη, με χασίσια, γιατί το άφησε η εισαγγελέα. Ο νόμος είναι έτσι, σας παρακαλώ. Δηλαδή είναι αυτό τερορίς. Με μπορομπομπίτες της έπιασε, ήρθε η στρατό, την έλεξε το σπίτι, τα πήρε. Πώς την άφησε η εισαγγελία. Όλοι λένε με τη εισαγγελία μαζί είναι. Έδωσε λεφτά, λέει 100.000 ευρώ με τη εισαγγελία. Τα πήρε η εισαγγελία, το παράτησε. Την ώρα όταν ήρθε η αστυνομία και το συλλάβανε για ναρκωτικά, το πήρε χαμπάρι ο κύριος και έβαλε. Μέσα στα σόβρακα εδώ, μέσα στα αυτά, του γεμίσανε χασίσι, ηρωίνη και τις μπόμπες. Για να μην την ψάξουνε τη μικρή, ο πονηρός, για να την γλιτώσει. Κατάλαβες. Και το πουναλάω να βουρδουλαρνού, σωνά του φεκλέλε. Με την πολυπινιές λέει το χτυπήσανε, μετά λέει το χτυπήσανε με την πιστόλη, λέει, ο γιος τους και πατέρας τους. Άμα ο κράτος δεν τους διώχνει από εδώ, ναι. Δεν τους δίνει άδεια, τα χέρια θα πάρουν ο κόσμος στα χέρια του. Αυτό θα πάρουν στα χέρια. Πρέπει... Δεν θέλουμε κανέναν, δεν θέλουμε. Αφού ρεζίλ γίναμε όλη την Ευρώπη, αυτά τα πράγματα δεν γίνουν. Πάμε Γερμανία, Ολλανδία για να δουλέψουμε για τα παιδιά μας. Αυτοί ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα για να κάνουν. Πρέπει να σιωθεί όλη η μεγάλη κράτος και να βάλει μια τάξη. Τις προηγούμενες ώρες το κλίμα στον οικισμό του Δροσερού ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς σε λίγες ώρες από τη δολοφονία του 46χρονου κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν και έβαλαν φωτιά στα σπίτια του καθομολογίαν δολοφόνου και στενών συγγενών του. Βρισκόμαστε στον οικισμό του Δροσερού. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε πίσω μου, το συγκεκριμένο σπίτι, το πρώτο αυτό σπίτι, είναι το σπίτι του δράστη, το οποίο έχει καεί, ενώ δίπλα βρίσκεται το σπίτι του αδερφού του. Θα πάμε σε λίγο ακριβώς πίσω για να δούμε τι συμβαίνει και πίσω στα υπόλοιπα σπίτια. Βρισκόμαστε ακριβώς πίσω από τα πρώτα καμένα σπίτια που είδαμε πριν από λίγο. Εδώ έμενε ο δράστης μαζί με τον γιο του. Όπως και εσείς μπορείτε να διαπιστώσετε, δεν έχει μείνει κυριολεκτικά όρθιο τίποτα. Πρωί της Τετάρτης, δεκάδες κάτοικοι του Δροσερού συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο της Ξάνθης ζητώντας την εφαρμογή του νόμου. Όπως λένε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τον Μπεγκαλό να έχει εξαπολύσει απειλές κατά ζωής για την οικογένεια του 46χρονου.